Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Μαζί θα δούμε όλα τα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα που αφορά στις συλλήψεις για τα ναρκωτικά. Όμως, πριν πάμε σε αυτή την υπόθεση και τι έγινε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, καθώς δόθηκε και μια σχετική συνέντευξη τύπου, επιτρέψτε μου να πάω αμέσως τώρα στον καλεσμένο μου, με τον οποίο θα σχολιάσουμε όλα αυτά που συνέβησαν. Αλλά επειδή το πρώτο θέμα της ημέρας πανελλαδικά, βεβαίως, είναι η τραγική αυτή υπόθεση που εκτελήθηκε πριν από λίγες ώρες στην γέφυρα της Θεσσαλονίκης. Μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Καφαλής, ψυχίατρος στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Καφαλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, και καλησπέρα σε όλους. Καταλαβαίνετε, εγώ θα δράξω την ευκαιρία πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για το ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και γι' αυτό είστε εδώ. Θέλω ένα δικό σας πρώτο σχόλιο για αυτό που έγινε σήμερα με δύο παιδιά, γιατί παιδιά είναι στην ουσία 14χρονα, και το ερώτημα το οποίο θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Καλά, και οι δύο οικογένειες ουσιαστικά έχουν καταστραφεί, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, πόσο εύκολα μπορεί ένα παιδί να πάρει ένα μαχαίρι και να σκοτώσει ένα άλλο παιδί? Πόσο εύκολα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ναι. Πάρα πολύ εύκολα αν έχει μεγαλώσει με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Από πολύ μικρό, εννοείται, από την ηλικία μηνών, θα έλεγα, φαίνονται όλα αυτά τα παιδιά. Η πρώτη ερώτηση που κάνουμε όταν εξετάζουμε ένα παιδί ή έναν έφηβο, ρωτάμε και τους εγκληματίες, τους ρωτάμε αν στην παιδική τους ηλικία σφάζανε, σκοτώνανε ζώα. Κότες, σκυλιά, γάτες, πουλάκια. Από ό,τι άκουσα, αν άκουσα καλά. Τουλάχιστον οι πληροφορίες αυτό λένε. Αν άκουσα καλά, αυτός ήδη το έκανε αυτό. Αυτά τα παιδιά έχουν τη βία, έχουν δεχτεί τη βία και την εκφράζουν από τόσο πολύ νωρίς. Για αυτά τα παιδιά, για αυτά τα άτομα, για αυτούς τους ανθρώπους, δυστυχώς, η πρόγνωσή μας για το πώς θα μεγαλώσουν είναι κάκιστη. Αν δεν κάνουμε πρόληψη σε αυτά τα παιδιά επίσης, αυτά τα παιδιά θα κάνουν κάτι κακό. Ή θα γίνουν εγκληματίες, ή θα είναι πάντως στην παρανομία. Πάντως, αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσουμε είναι ότι δεν μπορεί να σηκωθεί ξαφνικά ένα παιδί και δεν έχει τι να κάνει και παίρνει ένα μαχαίρι και σκοτώνει ένα άλλο παιδί. Αυτό ποτέ δεν μπορεί να γίνει, και στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό και στα πρώτα χρόνια του γυμνασίου ήταν. Ναι. Θα είχε πάρα πολλά σημάδια, θα είχε δώσει πάρα πολλές αφορμές να χαρακτηριστεί ως βίαιο παιδί. Δεν ήταν η πρώτη και η τελευταία του φορά που το έκανε. Γι' αυτό είμαι περισσότερο από σίγουρος, χωρίς να το γνωρίζω το παιδί. Άκουσα μόνο ότι πράγματι έσβαζε και σκότωνε στη μικρή του ηλικία. Κάτι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο και ξεκάθαρο για μας. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος όταν μεγαλώσει? Και αν δεν είχε σκοτώσει τώρα, θα σκότωνε κάποια, πολύ πιθανόν να σκότωνε κάποια άλλη στιγμή τη ζωή του. Άρα, εν ολίγης λέμε ότι μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον σίγουρα θα είχαν καταλάβει κάτι, δεν μπορεί, έτσι δεν είναι? 100%, αλλά δεν θα είχαν καταλάβει με ποια έννοια. Γιατί αυτοί που το οδήγησαν εκεί, το οδήγησαν γιατί δεν καταλαβαίνανε που το οδήγησαν εκεί. Ήταν βίαιοι οι ίδιοι οι γονείς του και το περιβάλλον του. Άρα, πολύ λίγο καταλαβαίνανε. Νομίζω το παιδί ήταν εναρμονισμένο με την οικογένειά του, παρά ήταν κάτι ξεχωριστό από την οικογένειά του, ώστε να το καταλάβουν οι γονείς του. Βίαιοι θα ήταν και οι γονείς του. Πώς τελικά όλα ξεκινούν και καταλήγουν όμως στην οικογένεια, για όλα τα θέματα που αφορούν στη ζωή μας, κύριε Καφαλή? Θα έχει βαρεθεί ο κόσμος να ακούει να το λέω κάθε φορά. Όλα αρχίζουν από την πρώτη μέρα της ζωής μας. Και η δόμηση της προσωπικότητάς μας, αυτό που θα είμαστε σαν μεγάλοι, τελειώνει στα 6,5-7,5. Πολύ λίγα πράγματα γίνονται στις επόμενες ηλικίες των παιδιών. Έχουν καθοριστεί ήδη από τότε. Μάλιστα. Και αυτό που λέτε βεβαίως αφορά επί της ουσίας και την υπόθεση των ανθρώπων οι οποίοι φαίνεται ότι εμπλέκονται με το ζήτημα των ναρκωτικών. Λοιπόν, παραμένετε μαζί μου γιατί για αυτό το θέμα έχετε έρθει σήμερα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τι δηλαδή έγινε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, καθώς τρεις χαμηλόβαθμοι στρατιωτικοί είναι μεταξύ των συλληφθέντων μελών πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσαν ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και στα νησιά των Κυκλάδων. Στο κύκλωμα συμμετείχε σύμφωνα με την αστυνομία και πυροσβέστης πενταετούς υποχρεώσεως που δεν εντοπίστηκε
ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ειδικός φρουρός που είχε περιφερειακό ρόλο. Στο πλαίσιο ερευνών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η δράση 33 μελών της οργάνωσης. Τα 32 από αυτά, όλοι οι Έλληνες, ηλικίες από 22 μέχρι 57 ετών, συνελήφθησαν, όπως είπαμε, στη διάρκεια ευρείας κλίμακας επιχείρησης Παρασκευή και Σάββατο σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Έδεσα, Σκύδρα, Σαντορίνη και Μύκονο. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις της υπόθεσης ναρκωτικών στον Εύρο. Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη αλλά και σε νησιά των Κυκλάδων, παραχώρησαν το πρωί της Δευτέρα συνέντευξη ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ταξίαρχος Νικόλαος Μενεξίδης, και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης Παναγιώτης Κουτούζος. Στο πλαίσιο των αναλόγων στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, οδηγηθήκαμε και σε αυτή τη σημαντική επιτυχία για την ελληνική αστυνομία. Αναλυτικότερα, η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και οι περιστατωμένες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης οδήγησαν στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και σε νησιά των Κυκλάδων. Στο πλαίσιο των ερευνών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η δράση 33 μελών της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση, συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάση των νόμων περί ναρκωτικών, περί όπλων και αρχαιοτήτων, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η οργάνωση αποτελούνταν τουλάχιστον από 33 άτομα, μεταξύ των οποίων και το ηγετικό στέλεχος που κατήφθηνε τη δράση της, ενώ τα υπόλοιπα ήταν επιφορτισμένα με περιφερειακούς ρόλους. Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε 10 και 11 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, την Έδεσα, τη Σκύνδρα, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, συνελήφθησαν συνολικά 32 άτομα ηλικίας από 22 έως 57 ετών μέλη της οργάνωσης. Στην αστυνομική επιχείρηση, η οποία σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης, συμμετείχαν αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ορεστιάδας, των Τμήματων Ασφαλείας Έδεσας και Βέρειας, των Αστυνομικών Τμήματων Θύρας, Σαντορίνης και Μυκόνου, ενώ συνέδραμαν επίσης αστυνομικοί σκύλοι ανίχνευσης των ναρκωτικών. Από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, εξακριβώθηκε ότι τουλάχιστον την τελευταία τετραετία, 4 από τους δράστες ηλικίας 42, 37, 42 και 41 ετών, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και σε νησιά των Κυκλάδων, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, στην οποία ενέταξαν σταδιακά και τους υπόλοιπους κατηγορουμένους. Σημειώνεται ότι κατά την επιχείρηση σύλληψη των μελών της οργάνωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον αρχηγό της να επιβαίνει σε γιοταχή αυτοκίνητο. Ο 42χρονος, αντιλαμβανόμενος την παρουσία τους, προσπάθησε να διαφύγει με όχημα, κινούμενος με ανθρωποκτόνο πρόθεση προς το μέρος πεζών αστυνομικών, εμβολίζοντας ταυτόχρονα δύο περιπολικά, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών. Τελικά το όχημα του 42χρονου ανετράπη σε παρακείμενο αρδευτικό κανάλι και ακολούθως οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Στα πλαίσια των ερευνών προέκυψε ότι η οργάνωση σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αλεξανδρούπολη, στο εσωτερικό των οποίων διακινούνταν τα ναρκωτικά. Το ένα από τα καταστήματα ανήκε σε δύο από τα μέλη της οργάνωσης ηλικίας 31 και 34 ετών, στο οποίο εργάζονταν επίσης ένα ακόμα μέλος της οργάνωσης 26 ετών, ενώ στο δεύτερο κατάστημα εργαζόταν ένας από τους κατηγορούμενους ηλικίας 37 ετών. Εκεί επίσης προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν σε πολλές περιπτώσεις για τη διακίνηση των ναρκωτικών οικία στην Αλεξανδρούπολη, ιδιοκτησία ενός 26χρονου ημεραπού μέλους του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 3 κιλά κατέργαστης κάναβης, φυτό κάναβη, 40 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 38 μεταλλικά και πέτρινα αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας, 76 αρχαία νομίσματα, 2 συσκευές ανίχνευσης μετάλλων, περίστροφο, 2 πιστόλια αεροβόλο και κρότου, σιδερογροθιά, 2 σπρέι πιπεριού, 14 οχήματα και το χρηματικό ποσό των 30.625 ευρώ. Σημειώνεται ότι στα μέλη της οργάνωσης περιλαμβάνονται 3 χαμηλόβαθμοι στρατιωτικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν, και ένας πενταετής πυροσβέστης που δεν εντοπίστηκε. Στη δικογραφία επίσης περιλαμβάνεται ένας ειδικός φρουρός που δεν ταυτοποιείται ως μέλος του κυκλώματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πλημμυλιωτικών Αλεξανδρούπολης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σήμερα στην αστυνομική διεύθυνση της Αλεξανδρούπολης. Επιστρέφουμε τώρα στην κουβέντα μας και στο διατάφτα, κύριε Καφαλή. Πρόληψη θα μου πείτε και όχι καταστολή, έτσι. Τώρα, πόσο εύκολα μπορεί κάποιος από τη χρήση να περάσει στη διακίνηση?
Μα συνήθως δεν είναι οι χρήστες τόσο πολύ. Εύκολα περνάνε όταν πράγματι τους λείπουν τα χρήματα, τους λείπει η ουσία και μπορούν να κάνουν τον εμποράκο, τον ψιλοεμποράκο. Όχι τον έμπορο όπως αυτή η Σπύρα. Δεν είναι τόσο εύκολο να περάσει από τη χρήση στην εμπορία. Είναι άλλο, δύο διαφορετικά πράγματα. Εντελώς διαφορετικά. Παρόλο που το κάνουν και οι χρήστες από ανάγκη μόνον για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη δική τους δόση, που το να μην έχει κανείς τη δόση του είναι πάρα πάρα πολύ τραγικό. Λοιπόν, τώρα εμείς μπορεί απλά να συζητούμε και να προσπαθούμε να αγγίξουμε επιφανειακά τώρα αυτό το ζήτημα και όλα θα συμβαίνουν γύρω από το θέμα των ναρκωτικών. Μερικές όμως οικογένειες αυτή την ώρα, λέω τουλάχιστον με βάση τη συγκεκριμένη υπόθεση, κύριε Καφαλή, καρδιοχτυπούν, αγωνιούν, δεν ξέρουν τι να κάνουν με τα παιδιά τους, πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Εγώ δεν θα πάω τώρα σε όλα τα υπόλοιπα που θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι. Αλλά όταν ως γονιός μαθαίνει, ανακαλύπτει έτσι τόσο ξαφνικά ότι το παιδί του εμπλέκεται με τέτοιες καταστάσεις, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Άλλο η εμπορία, άλλο το ξέρω. Η εξάρτηση. Είναι δύο διαφορετικά τώρα, πράγματα. Έτσι όπως ένας γονιός έμαθε ότι το παιδί του συνελήφθη και μαθαίνει ξαφνικά ότι είναι και χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Πώς το αντιμετωπίζει, πώς μπορεί να το βοηθήσει και αν μπορεί να το βοηθήσει για να μην το ξανακάνει. Με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ σεβασμό, με ψυχραιμία. Του λέω ότι και αυτός είναι κατά κάποιον τρόπο συνυπεύθυνος μαζί με αυτή την κοινωνία στην οποία ζούμε. Επομένως, ας μην τα βάζει μόνο με το παιδί του. Εξάλλου το να θυμώσει, το να βρήσει, το να οργιστεί, το να στεναχωρηθεί σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί να σταθεί δίπλα στο παιδί του, δεν είναι καλό. Δεν βοηθάει κανέναν, ούτε το γονιό, ούτε τους γονείς, ούτε τα παιδιά. Θα πρέπει να πει, ελάτε να καθίσουμε όλοι μαζί, η σύζυγος, τα παιδιά, τα αδέρφια, πώς θα βοηθήσουμε αυτό το παιδί μας. Εσείς από την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε σε τέτοιου ζητήματα, έχετε δε γονείς στο τέλος να κάνουν αυτό που μόλις τώρα μας περιγράψατε? Ναι, και αυτοί που τα έχουν καταφέρει είναι αυτοί που κάναν αυτό που μόλις σας περιέγραψα. Και τα έχουν καταφέρει και τα παιδιά τους στο τέλος. Με τη βοήθεια των γονιών, αν βοηθάει και λίγο η κοινωνία και ο περίγυρος. Η οποία δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει, δυστυχώς είναι δακτυλοδειχτούμενοι πάρα πολύ και είναι ένας από τους λόγους που δεν μπορούν να επιστρέψουν τα παιδιά. Με ξέρουν όλοι. Τον έχουν μαυρίσει. Τα έχουν καταφέρει, πραγματικά τα έχουν καταφέρει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Η συγχώρεση, η κατανόηση και τώρα είμαστε μαζί. Η περισσότερη αγάπη από ό,τι είχαν δώσει μέχρι τότε οι γονείς, όχι μόνο να μην θυμώσουν, αλλά να αγαπήσουν αυτό το παιδί τους πολύ περισσότερο από ό,τι το αγαπούσανε πριν. Αντί να θυμώνουν, δεν βγαίνει τίποτα. Οι γονείς μέσα από αυτή την πολύ οδυνηρή διαδικασία, πλάι στο παιδί τους, προσπαθούν να βρουν τα δικά τους λάθη και πού μπορεί να έφτεξαν. Δυστυχώς. Και γιατί τα παιδιά τους να οδηγήθηκαν εκεί που οδηγήθηκαν. Δυστυχώς μόνοι τους δεν μπορούν να το κάνουν και οι περισσότεροι δεν το ξέρουν αυτό. Όσοι έχουν περάσει από σχολές γονέων, όσοι με έχουν ακούσει, μπορεί και να είναι ψηλιασμένοι και να το ξέρουν ότι είναι συνυπεύθυνοι. Επομένως, ας είναι πιο ψύχρεμοι. Επιμένω και πρέπει να ξέρουν ότι στο παιδί τους κάτι έλειψε, χωρίς αυτό φυσικά τις πιο πολλές φορές να το γνωρίζουν οι γονείς. Αλλά κάτι του έλειψε και κυρίως, κυρία Πασκάκη, θέλω τις σχέσεις των γονιών μέσα στο σπίτι να είναι αληθινές. Ας μην είναι ποιος ξέρει πόσο αγαπητικές. Τουλάχιστον να είναι πάρα πάρα πολύ ανθρώπινες. Την αληθινή σχέση πώς την περιγράφουμε? Ανθρώπινη. Σεβασμός, αποδοχή. Αν υπάρχει αγάπη, ακόμα καλύτερα. Πολύ αγάπη, έρωτας. Η έκφραση των συναισθημάτων που είναι πολύ βασικός παράγοντας, ακόμα και όταν αυτός μας πονάει πολλές φορές. Μας απελευθερώνει, μας βοηθάει να έχουμε ξεκάθαρο τοπίο. Να μην φαντασιώνουμε πράγματα που δεν ισχύουν, να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ έρχεται η πρόληψη. Ακριβώς. Η οποία με ποιο τρόπο επιτυχάνεται, αν μπορούμε να πούμε, επιτυχάνεται βέβαια. Με την, γιατί και από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο γονιός δεν γεννιέσαι, το μαθαίνεις. Δεν έχεις κανένα εγχειρίδιο, κύριε Καφαλή. Και να... Το μαθαίνεις δυστυχώς και έχει σχέση με τον γονιό σου περισσότερο, παρά με τον ίδιο σου τον εαυτό, παρά με τη γνώση σου και τη μόρφωσή σου. Έχει σχέση γιατί ο καθένας μας πατάει σε αυτά που έχει περπατήσει. Καινούριους δρόμους δύσκολα ανοίγει ο άνθρωπος, δεν είναι αυτόφωτος ο άνθρωπος, πατάει πάνω στα χνάρια της παιδικής του ηλικίας και της παιδικής του εμπειρίας. Επομένως, καλά είναι να ασχοληθούν, να μάθουν
τι προκαλεί την εξάρτηση. Εγώ σας λέω ένα πράγμα από τα πολλά, από τα πάρα πολλά, που όμως η εξάρτηση αρχίζει από πάρα πολύ νωρίς και ο θελασμός είναι ένας λόγος και γι' αυτό χτυπιέμαι τόσα χρόνια και γίνομαι τόσο κακός με τους παιδιάτρους, με τους άλλους που μιλάνε για τον θελασμό για πολλούς μήνες, για πολλά χρόνια. Είναι η εξάρτηση ξεκινάει από το στήθος της μάνας, κυρία Βασκάκη, και γενικότερα από τις συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Γιατί η προσωπικότητα δομείται, βάζει τα θεμέλια της σε αυτήν την ηλικία. Αν δεν έχει κανείς καλά θεμέλια, πολύ γρήγορα ο έξω κόσμος μπορεί και τον παρασύρει, μπορεί και τον οδηγεί όπου να είναι, είναι φτερό στον άνεμο, χωρίς τα θεμέλια, όπως καταλαβαίνετε. Τα θεμέλια μπαίνουν τότε, γι' αυτό πρέπει να μάθουν οι γονείς τουλάχιστον πολύ βασικά πράγματα και για το θηλασμό και για το τάισμα γενικότερα, και για τις συμπεριφορές μας απέναντι στα παιδιά. Βέβαια, θα μπορούσα να συνοψίσω με τρεις λέξεις, αλλά δεν ξέρω πόσο κανείς μπορεί να τις ακούσει. Όταν λέτε για τις τρεις λέξεις θα επιστρέψουμε. Όταν λέτε όμως για το θηλασμό, για να το εξηγήσουμε, να μην υπάρξει κάποια παρερμηνία, εσείς πολλές φορές έχετε εκφραστεί όχι ακριβώς αρνητικά στο θηλασμό. Για όνομα του Θεού. Αλλά όποια μάνα μπορεί και θέλει να το κάνει, να το κάνει σαφέστατα, τα πλεονεκτήματα του θηλασμού, όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα γνωρίζουμε. Αλλά όποια μάνα όμως δεν θέλει να το κάνει. Να μην το κάνει. Να μην το κάνει. Να μην δεν το σημαίνει κάνει. Ότι αγαπάει λιγότερο το παιδί της. Όχι βέβαια. Ή θα το αγαπήσει λιγότερο. Όχι. Έτσι, για να μην πάμε τώρα σε άλλες σκέψεις και που δεν είναι σωστό. Λοιπόν, αλλά εσείς θεωρείτε ότι ο θηλασμός πρέπει να γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και σε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτά τα παρατραβηγμένα παραδείγματα που βλέπουμε πολλές φορές μέχρι 2, 3, 4, 5 ετών και 7. Έχω ακούσει 7 ετών το θηλάζεις και. Είναι, έγκλημα. Είναι εγκληματικό. Αυτό είναι εντελώς εγκληματικό. Όπως είναι εγκληματικό το να βάζουμε ενοχές στις μητέρες. Έχω να τα βάλω με τους γυναικολόγους, έχω να τα βάλω με τους παιδιάτρους, έχω να τα βάλω με όλο αυτό το σύστημα υπέρ του θηλασμού. Δυστυχώς δεν μ' ακούει κανείς, δεν μας ακούει κανείς εμάς τους ψυχιάτρους. Όποια μάνα δεν μπορεί ή δεν θέλει να θυλάσει, της λέμε καλύτερα να μην θυλάσεις παρά να αναγκαστείς να θυλάσεις. Από τότε αρχίζει η επικοινωνία και η επικοινωνία της μάνας με τον παιδιού πρέπει να είναι αυθεντική. Δεν θέλω να θυλάσω για χίλιους λόγους, δεν θα θυλάσω, αλλά θα αγαπάω το ίδιο το παιδί μου. Μας ενδιαφέρει το τάισμα πάρα πολύ. Να μην πεινάει το παιδί και να μην το χορταίνουμε πριν πεινάσει εντελώς. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λέτε. Είναι πάρα γιατί πολύ υπάρχουν σπουδαίο. Υπάρχουν πολλές μητέρες, ίσως γιατί έχουν λαθασμένη πληροφόρηση ή γιατί έτσι θεωρούν το σωστό, δεν δίνουν συμπληρωματική τροφή, περιμένουν μόνο εάν θα μπορέσουν να βγάλουν γάλα για να δώσουν στο παιδί. Και εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Ακούν ενδεχομένως και κάποιους παιδιάτρους της παλιάς σχολής. Να το πούμε και αυτό, γιατί οι νεότεροι έχουν άλλες απόψεις, άλλες αντιλήψεις. Αμέσως θα σου πει: δώσε και συμπλήρωμα, μην το παιδεύεις το παιδί σου. Έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο ο θηλασμός. Καμιά φορά το παραβλέπουμε, το προσπερνάμε. Θέλω να έρθουμε όμως στις τρεις λέξεις που είπατε, κύριε Καφαλή. Καταρχήν, να αποδεχτούμε το παιδί μας όπως και να είναι. Και από όποιους λόγους και αν έχει έρθει σε αυτή τη γη, στον κόσμο, αποδοχή. Και όπως είναι, όμορφο, άσχημο, δεν υπάρχει άνθρωπος άσχημος. Υπάρχουν άσχημες ψυχές. Όλοι είναι όμορφοι όταν είναι καλοί άνθρωποι. Αποδοχή, λοιπόν. Σεβασμός αυτό το πλάσμα. Είναι εντυπωσιακό πόσο οι άνθρωποι δείχνουν σεβασμό πια και στα ζώα και στους συνανθρώπους τους. Ασεβούνε πάρα πολλές φορές στα βρέφη και στα πολύ μικρά παιδιά. Άλλο ίσως γιατί δεν αυτό. Τα κατανοούν, ίσως. Δεν γίνεται, πρέπει να το σέβεται πάρα πολύ. Και αν το αγαπάει, θα είναι πάρα πολύ καλά. Και ευτυχισμένο το παιδί και θωρακισμένο στις άλλες προκλήσεις. Δεν θα έχει ανάγκη, να ψάχνει την ικανοποίηση, τη σχέση. Οι σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οι γονείς πρέπει να έχουν αληθινές και καλές και πολλές σχέσεις με τα παιδιά τους. Σε όλες τις ηλικίες, αλλά με ενδιαφέρει μέχρι και το δημοτικό το πολύ.
Άρα λοιπόν, τέτοιες καταστάσεις για να συνοψίσουμε και να ολοκληρώσουμε, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες, ειδικά για αυτά τα ζητήματα που αφορούν στη ζωή μας το 100%. Όλα ξεκινάνε από τις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους δικούς μας ανθρώπους, με τους γονείς μας κατά κύριο λόγο και όλοι οι υπόλοιποι που εμπλέκονται. Δεν λέω να το προσπερνάμε για αυτό, κύριε Καφαλή. Μπράβο. Λοιπόν, και τα σχολεία είναι σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά τα σχολεία. Ο δάσκαλος είναι αμέσως στο επόμενο στάδιο μετά το σχολείο και εκεί πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, τις κεραίες τους όρθιες. Το λέμε πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Να το ξαναπώ, λοιπόν, κανένα παιδί έξω από το σχολείο, τουλάχιστον έως και το γυμνάσιο, αλλά και το λύκειο. Κανένα παιδί, για οποιονδήποτε λόγο. Αυτές οι αποβολές, οι τιμωρίες οδηγούν τα παιδιά. Δεν βοηθούν, όχι. Πολλά παιδιά τα βοηθούν. Γιατί συνήθως τα παραβατικά παιδιά είναι και πιο επιρρεπή. Αυτά αποβάλλουν. Κανένα παιδί έξω από το σχολείο. Κανένα παιδί έξω από την οικογένεια. Κανένα παιδί με τιμωρία μέχρι να ενηλικιωθεί. Δεν έχει λόγο καμία τιμωρία στα παιδιά. Τώρα για την διακίνηση των ναρκωτικών είναι ένα άλλο θέμα. Άλλο κεφάλαιο ξεχωριστό. Είναι άλλο κεφάλαιο ξεχωριστό. Δεν έχει καμία σχέση με την εξάρτηση. Όσο υπάρχει εξάρτηση. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, για να κλείσουμε, κάτι λείπει σε αυτούς τους ανθρώπους που εμπλέκονται, έτσι δεν είναι, ναι, και σε αυτές τις περιπέτειες. Η αγάπη ζωής και η σχέση. Κάτι λείπει. Λοιπόν, η σχέση με την ηρωίνη και με το ναρκωτικό είναι πάντα καλή. Γι' αυτό και εξαρτιόνται. Γιατί τους δίνει πάντα αυτό που έχουν ανάγκη, ενώ η ζωή τους, ο περίγυρος, δεν τους το κάνει αυτό. Άλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μία φορά που ήσασταν κοντά μας. Τι να πούμε, τέτοιες υποθέσεις. Για τον τζόγο. Για τον τζόγο. Για τον τζόγο, μια λέξη μόνο, γιατί υπάρχει εδώ το, πώς το λένε, αυτό που παίζουν τα... Έλατε. Το καζίνο. Το καζίνο, ναι. Πάρα πολλοί συμπολίτες χαιρόντουσαν, εγώ είχα αντίθετη άποψη, δεν διαφέρει από την εξάρτηση, καταστρέφει οικογένειες, καταστρέφει ανθρώπους και ο τζόγος. Δεν καταλαβαίνω, επειδή κερδίζουμε όλοι μαζί, κάποιοι κερδίζουν με το καζίνο, το θέλουμε το καζίνο, είναι ανάπτυξη λέει το καζίνο, θα μας κάνει και το λιμανάκι για τα κότερά μας. Αν θυμάστε, το φέραμε από την Ξάνθη για να μας κάνει και το μικρό λιμανάκι για τα κότερα, και γιατί δεν μας το κάνει. Τη Μαρίνα, ναι, τη Μαρίνα, πώς τη λένε. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ας λίγο συγκεντρωθούμε και να ξέρουμε τι ζητάμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καφαλή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Στα ζητήματα του χώρου υγείας θα πάμε τώρα. Κανένας ασθενής στο νοσοκομείο δεν πρόκειται να μείνει χωρίς τη φαρμακευτική του αγωγή, διευκρίνησε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Αδαμίδης. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι λόγω της προσθήκης των φαρμάκων των καρκινοπαθών στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, αναγκαστικά θα γίνουν από το Υπουργείο Υγείας τροποποιήσεις στο ύψος των δαπανών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Πρόσφατα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Χριστόδουλος Μεντίζης, ανέφερε ότι η αποθήκη φαρμάκων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έχει επάρκεια μόλις λίγων μηνών. Το γεγονός αυτό έρχεται να διαψεύσει ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, κ. Αδαμίδης, ο οποίος και εξήγησε ότι υπάρχει περιθώριο για συμπληρωματικό προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις επιπλέον ανάγκες σε δαπάνες φαρμακευτικού υλικού. Δεν πρόκειται να λείψουν τα φάρμακα. Υπάρχουν επαρκή κονδύλια στον προϋπολογισμό για φάρμακα κάθε χρονιά. Απλώς δεν μπορούν να προϋπολογιστούν πάντα εξ αρχής επακριβώς πόσο θα χρειαστούν, γιατί κυκλοφορούν νέα φάρμακα που είναι πιο ακριβά από τα προηγούμενα. Γι' αυτό συνήθως κάθε χρονιά, έτσι έγινε πέρσι, του Σεπτέμβριο, γίνεται μια αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Πέρσι το Σεπτέμβριο μπήκαν επιπλέον σε όλη τη ΔΥΠΕ 17 εκατομμύρια ευρώ για τον προϋπολογισμό των φαρμάκων. Ο κύριος Αδαμίδης εξήγησε ότι φέτος προσθέθηκαν και φάρμακα για καρκινοπαθείς, τα οποία και δεν υπολογίστηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό. Οπότε και είναι αναπόφευκτο από τη μεριά του Υπουργείου να μην εγκριθεί σε δεύτερο χρόνο και συμπληρωματικός. Ειδικά φέτος μπήκε μια νέα κατηγορία φαρμάκων στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, είναι τα φάρμακα χημειοθεραπείων. Αυτά τα φάρμακα μέχρι πέρσι δεν ήταν στα νοσοκομεία, ήταν στο ΝΕΟΠΗ. Για πρώτη φορά μπήκαν στους προϋπολογισμούς και μάλιστα η είσοδός τους έγινε μετά την έγκριση των προϋπολογισμών. Οπότε υπάρχει ρητή δέσμευση από το Υπουργείο ότι θα γίνει και φέτος, όπως και πέρσι, μια όσο χρειάζεται αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού των φαρμάκων. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει έστω και ένας ασθενής που να μείνει χωρίς το φάρμακό του.
Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και πάμε τώρα στις πολιτικές εξελίξεις. Πολύς ντόρος έχει γίνει στο διαδίκτυο με το φόρουμ που ξεκίνησε από το Facebook με τον τίτλο «Παραιτηθείτε» και καλεί ουσιαστικά τους πολίτες στη συγκέντρωση που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 15 του Ιούνιου, προκειμένου να στείλουν το ίδιο μήνυμα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στο κείμενο, τώρα να σας πούμε στο σημείο αυτό, πλατφόρμα τους ουσιαστικά, οι διοργανωτές μιλούν για πολίτες που ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο και δεν ανέχονται άλλο αυτό το εθνικοσοσιαλιστικό μόρφωμα της αριστεροδεξιάς συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όπως την περιγράφουν. Τώρα θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Θανάση Χειμωνά, που είναι ένας από τους διοργανωτές. Βεβαίως δεν μιλάει με την πολιτική του ιδιότητα, αλλά με την ιδιότητα ενός πολίτη που έχει οργιστεί, που έχει αγανακτήσει και που ξεκαθαρίζει ότι πραγματικά μετέχει ως απλός πολίτης, όπως και πολλοί άλλοι, τουλάχιστον αυτό ευελπιστούν όλοι στο «Παραιτηθείτε». Κύριε Χειμωνά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας, γιατί πραγματικά θέλουμε να καταλάβουμε τελικά αυτό το κίνημα που αποσκοπεί. Δεν θα μείνω σήμερα στα όσα είπε ο κύριος Νεφελούδης και στα όσα έγραψε στο Facebook, όλα αυτά περί καλσόν, περί... να μην τα χαρακτηρίσω. Θέλω να πάω στο διατάφτα της κουβέντας μας για να καταλάβουμε πραγματικά περί τίνος πρόκειται αυτή η προσπάθεια, όπως είπα. Ακούστε, αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από ένα από τα άτομα που διοργανώνουν την εκδήλωση, ο οποίος είναι και καλός μου φίλος και δεν προέρχεται από κάποιο κόμμα, ο οποίος προβληματισμένος από την κατάσταση της χώρας και από την συγκεκριμένη κυβέρνηση αποφάσισε να ξεκινήσει μια κίνηση εναντίον της κυβέρνησης αυτής. Μου έκανε ένα πρόταση και σε κάποια άλλα άτομα, σύντομα είχαμε μια ομάδα δυνατή και ξεκινήσαμε το event αυτό. Είμαστε όλοι πολύ ενοχλημένοι από την πορεία που έχει πάρει η χώρα μας τον τελευταίο 1,5 χρόνο, από το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είπε κάποια πράγματα, έγιναν ακριβώς τα ανάποδα, από τα capital control, από το δημοψήφισμα που έγινε χωρίς λόγο και τελικά έγινε το ανάποδο αποτέλεσμα. Όλη αυτή η ιστορία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Επειδή γενικά αυτό το διάστημα δεν είχαμε δει πολλές αντιδράσεις, αποφασίσαμε να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα. Κάπως έτσι γεννήθηκε το «Παραιτηθείτε». Μάλιστα. Κύριε Χειμωνά, βέβαια αυτό που μπορεί κανείς πολύ εύλογα να αναρωτηθεί είναι: εντάξει, ωραία, παραιτηθείτε. Και μετά τι, εκλογές, υπάρχει άλλη πρόταση εναλλακτική? Υπάρχει άλλη πρόταση εναλλακτική για μένα. Βέβαια, αυτή δεν είναι η επίσημη θέση των όλων των διοργανωτών. Είναι δική σας προσωπική άποψη. Βεβαίως. Καταρχήν, αν παραιτηθεί αμήν και πότε ο Τσίπρας, δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που παραιτείται. Έχουν παραιτηθεί και άλλες κυβερνήσεις παντού στον κόσμο. Η δημοκρατία προβλέπει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποιοι επιθυμούν εκλογές. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, αλλά επαναλαμβάνω, ως Χειμωνάς μιλάω εδώ, είναι ότι η συγκεκριμένη Βουλή μπορεί να δώσει λύση. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που εμείς μπήκαμε πρώτοι στο μνημόνιο και εξακολουθούμε να είμαστε στο μνημόνιο, ενώ όλες οι άλλες χώρες μπήκαν μετά και βγήκαν πριν από εμάς, είναι ακριβώς το ότι ποτέ δεν συνεργαστήκαμε. Επιτέλους λοιπόν πρέπει όλα τα κόμματα που λένε, που είναι ή λένε ότι είναι φιλοευρωπαϊκά, να κάτσουν στο τραπέζι και να δουν πώς θα βγούμε στην κρίση. Προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές. Είμαστε σε μια δημοκρατία. Αλλά όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον κάθε φίλη, τον κάθε κατρούγκαλο, έχει να κάνει με τη γραμμή που δίνει ο ίδιος ο Τσίπρας. Κύριε Χειμωνά, επίσης εσείς και κάποιοι άλλοι που διοργανώνουν αυτή την προσπάθεια έχετε πει ότι ουσιαστικά στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι η αφύπνιση των πολιτών. Θεωρείτε πως οι πολίτες, ο κόσμος δεν είναι αφυπνισμένος ή μήπως τελικά είναι πολύ κουρασμένος και δεν έχει άλλο την αντοχή να βγει, να διεκδικήσει έξω στο δρόμο, γιατί η καθημερινότητά του έχει τόσες πολλές δυσκολίες που δεν τον αφήνουν να αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο? Προφανώς ο κόσμος είναι κουρασμένος και είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Ξέρετε, ειδικά τον Ιανουάριο του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ και στις εκλογές εκμεταλλευόμενο στην ψήφο των ανθρώπων που είχαν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση. Ανθρώπων που χάσανε τις περιουσίες τους, που βρέθηκαν στο όριο να μείνουν στο δρόμο. Άτομα που είχαν επιχειρήσεις που καταστράφηκαν. Όλοι αυτοί ήλπισαν ότι ο Τσίπρας θα αλλάξει τα πράγματα και τελικά προδόθηκαν. Μετά ήταν δύσκολο να βρουν το κουράγιο να ξαναβγούν, αλλά η πραγματικότητα είναι επίσης ότι πρέπει κάποια στιγμή να αναρωτηθούμε γιατί πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία γινόντουσαν τρεις διαδηλώσεις την ημέρα και μετά δεν έγινε καμία. Και επίσης γιατί πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία γινόντουσαν επεισόδια, φρικτά επεισόδια με καταστροφές μέχρι και με νεκρούς, ενώ μετά δεν έγινε καμία. Δηλαδή πέρα από την οργή του κόσμου που ήταν δικαιολογημένη, μήπως υπήρχαν κάποιοι που υποκινούσαν αυτή την ιστορία απλώς για να έρθουν στα πράγματα και όταν ήρθαν στα πράγματα ηρέμησαν και δεν τους απασχολεί πλέον. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θεωρεί πως από κάποιους υποκινείστε και συγκεκριμένα να το θέσω από τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας πως το κίνημα «Παραιτηθείτε» είναι το σχέδιο Β της Νέας Δημοκρατίας.
Ακούστε να δείτε. Σχέδιο Β ήταν το κόμμα του Αλαμάνου. Του Αλαμάνου. Αυτό ξέρω. Ο κύριος Φίλης το έχει πει πάντως αυτό. Ναι. Ακούστε να δείτε όμως. Προφανώς το έχουν πει. Εγώ είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Με το μέρος πολιτισμού. Είμαι μέχρι και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί να βγω μέσα στο καλοκαίρι και να τρέχω για την Νέα Δημοκρατία? Γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί δεν το κάνει αυτό ο Μάνος Επιτροπάκης, που είναι επίσης μέλος του ΠΑΣΟΚ? Γιατί δεν το κάνει ο Παναγιώτης ο Κοστούλης? Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να πολλώσει την κατάσταση, και επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι το αντίπαλο δέος, προσπαθεί να πει ότι βλέπετε, είναι νεοδημοκράτες που βγαίνουν. Δεν ισχύει και είναι πολύ, πολύ εύκολο να το δει κανείς αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μένουμε σε αυτό που λέτε, κύριε Χειμωνά, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. 15 του Ιούνιου καλείτε όλους τους πολίτες να έρθουν μαζί με εσάς, να γίνετε ένα σε αυτό το κίνημα του παραιτηθείτε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, εντάξει. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε για κίνημα, δεν ξέρω θα εξελιχθεί έτσι. Προς το παρόν υπάρχει συγκεκριμένη πρωτοβουλία και συγκεκριμένη συγκέντρωση. Μετά θα δούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χειμωνά, για άλλη μία φορά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία στο εγχείρημά σας. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα μία φορά οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου καλούνται να αποκαταστήσουν το δίκτυο φωτισμού σε κεντρικούς δρόμους της πόλης λόγω κλοπών καλωδίων από στήλους φωτισμού. Το ύψος της δαπάνης για τα νέα καλώδια υπολογίζεται σε περίπου 6.500 ευρώ. Σύχνο φαινόμενο έχουν γίνει πια στην Αλεξανδρούπολη οι κλοπές καλωδίων από τους στήλους φωτισμού, προκαλώντας πληθώρα προβλημάτων, αφού εκτός από το κόστος και τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης που προκαλείται, μεγάλος είναι και ο κίνδυνος για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς που αναγκάζονται να οδηγούν σε οδούς με κακή ορατότητα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστος Γερακόπουλος, ανέφερε σε δηλώσεις του τα σημεία στα οποία προκλήθηκαν προβλήματα. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες μιας πολύ δύσκολης συμπεριφοράς ανθρώπων οι οποίοι, χωρίς να σκέφτονται το κοινωνικό καλό και το συμφέρον της περιοχής μας και την ασφάλεια των πολιτών μας, κλέβουν καλώδια από το δίκτυο φωτισμού. Και μάλιστα υπήρχαν προβλήματα στην Εθνική Οδό, είναι θέμα βέβαια της περιφέρειας, αλλά υπήρχαν προβλήματα στην περιοχή του 8ου χιλιόμετρου Αλεξανδρούπολης Μάκρης, υπήρχαν προβλήματα στην περιοχή από το αεροδρόμιο μέχρι περίπου την Άνθεια. Και τελευταίο δεκαήμερο είχαμε προβλήματα, κρούσματα κλοπών στον δρόμο που συνδέει την οδό Καρτάλη με το κολυμβητήριο, με το νέο κολυμβητήριο, όλο εκείνο το δρόμο, και ένα μεγάλο κομμάτι από την οδό Ποιμενίδη, από την Εθνική Οδό μέχρι την οδό Άβαντος. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου εργάζονται προς αποκατάσταση των βλαβών που συντελέστηκαν κατά την κλοπή, αλλά και φυσικά την προσθήκη των νέων καλωδίων. Το συνολικό κόστος της δαπάνης είναι μεγάλο, καθώς σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αγγίζει τα 6.500 ευρώ. Δυστυχώς, η αιτία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πουλήσουν το χαλκό που έχουν αυτά τα καλώδια, χωρίς να αντιλαμβάνονται το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργούν στην ασφάλεια και στην κυκλοφορία των πολιτών μέσα στον αστικό ιστό ιδιαίτερα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εμείς, μόλις αντιληφθήκαμε την κλοπή από την Παρασκευή το πρωί, κυρίως στην οδό Ποιμενίδη, κάναμε μια μερική αποκατάσταση, αλλά υπήρχαν τμήματα τα οποία ήταν τελείως σκοτεινά. Σήμερα, οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου και τα συνεργεία μας, ευτυχώς υπήρχε η δυνατότητα και αντικαθιστούν κάποιες λάμπες στο παλιό δίκτυο της ΔΕΗ. Υπάρχουν ακόμα εκεί οι ιστοί, οι παλιοί. Με αποτέλεσμα, ελπίζουμε το βράδυ το μεγαλύτερο κομμάτι σχεδόν της οδού Ποιμενίδη να έχει αποκατασταθεί, έστω σε κάποιο βαθμό, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύει κανείς και ιδιαίτερα οι πεζοί, γιατί σε εκείνη την περιοχή έχουμε ένα πρόβλημα με τα πεζοδρόμια, το οποίο και αυτό επίσης το δρομολογούμε να το αποκαταστήσουμε άμεσα μέσα στον επόμενο διάστημα με τη δημοπρασία που κάνουμε για την αποκατάσταση πεζοδρομίων στο αστικό ιστό της πόλης. Τέλος, ο κ. Γερακόπουλος εφιστά την προσοχή στους κατοίκους μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες για την αποκατάσταση του φωτισμού, ενώ καλεί τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση και να καταγγέλνουν παρόμοια περιστατικά κλοπών όταν τα αντικρίσουν. Υπενθυμίζοντας ότι κάθε δαπάνη που προξενείται άσκοπα αφαιρεί χρήματα από τον κορβανά του Δήμου που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος των δημοτών. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι θα συμβεί το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, καθώς μπαίνει σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός. Θα έχουμε τις πρώτες περικοπές σε ΦΑΠΑΚ, συντάξεις, μερίσματα και ΕΚΑΣ. Έχουμε ετοιμάσει αναλυτικές κάρτες για να πάρουμε μία πρώτη γεύση. Ξεκινάμε λοιπόν από τις κύριες συντάξεις. Οι υψηλές κύριες συντάξεις που ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ μεικτά θα περιοριστούν από τις 31 Δεκάτου του 2018 στα 2.000 ευρώ και οι πολλαπλές καταβαλλόμενες στον συνταξιούχο στα 3.000 ευρώ. Για όλες τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις προβλέπεται να επαναυπολογιστούν μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Τώρα, στις επικουρικές τι θα συμβεί? Στις συντάξεις του μηνός Αυγούστου θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στις επικουρικές που μαζί με την κύρια ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ μεικτά.
στα μερίσματα. Στα μερίσματα μειωμένα μέχρι 45% θα είναι 285.000 μερίσματα που θα καταβάλει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στα τέλη Ιουνίου και θα εισπράξουν οι συνταξιούχοι τον Ιούλιο. Τα ΕΦΑΠΑΞ. Να δούμε τι θα συμβεί με τα ΕΦΑΠΑΞ. Ακόμη μικρότερα θα είναι λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού τους στο 60% επί των αποδοχών της πενταετίας έως και τις 31 Δεκάτου του 2013 χωρίς τα δώρα και το επίδομα αδείας για όσους πλήρωναν εισφορά 4%. Και τέλος, στο ΕΚΑΣ, χωρίς ΕΚΑΣ ή με χαμηλότερο ποσό επιδόματος, θα είναι οι συντάξεις του μηνός Ιουλίου για 100.000 συνταξιούχους. Συνολικά θα δουν περικοπές 600.000 συνταξιούχοι. Αυτά προς το παρόν. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε τώρα στο Δήμο της Καβάλας να δούμε τι γίνεται με το ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται η Δήμαρχος Καβάλας, η κυρία Τσανάκα. Θα την καλησπερίσω αμέσως τώρα. Κυρία Τσανάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μπασκάκη. Έχουμε εξελίξεις στο για θέμα των μας μεταναστών. Τους μετακινούν για να τους φέρουν μέσα στον αστικό οριστό της πόλης, στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, εννοείται χωρίς να ρωτήσουν την τοπική κοινωνία πρώτα. Εννοείται χωρίς να μας ειδοποιήσουν, πήραν απόφαση μετακίνησης. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο και μάλιστα σε μια πόλη η οποία έδειξε ανθρωπιά, έδειξε ρεαλισμό, βοήθησε οικονομικά, ηθικά και με όποιον τρόπο μπορούσε αυτούς τους δυστυχείς. Και τώρα το γκέτο, γιατί περί γκέτο πρόκειται, το μεταφέρουν εντός της πόλης. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω ποιος κάνει την μεταναστευτική πολιτική. Αναρωτιέμαι και απόψε σκοπεύω να φέρω το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντιλαμβάνομαι και την οργή και την αγανάκτηση συνολικά των κατοίκων του Δήμου της Καβάλας, κυρία Τσανάκα, γιατί πολύ σωστά είπατε από την πρώτη στιγμή εσείς κάνατε ό,τι μπορούσατε προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν κάτω από καλές συνθήκες. Σήμερα όμως τα πράγματα δυστυχώς αλλάζουν και ανατρέπονται. Έχετε κάνει κάποιες επαφές, ενδεχομένως λέω με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον κύριο Μουζάλα, να σας δώσει κάποιες εξηγήσεις ή με κάποιους από την ηγεσία του Υπουργείου? Έχω έτοιμες να στείλω επιστολές στο Υπουργείο, αλλά περιμένω και το αποτέλεσμα του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα και μετά αύριο να τα κοινοποιήσω όλα μαζί. Κυρία Τσανάκα, για πόσα άτομα μιλάμε? Τα ίδια άτομα, 270 άτομα που είχαν απομείνει στην Άσπρη Άμμο, 2 χιλιόμετρα έξω από την Καβάλα. Τα μετακινούν μέσα στον αστικό ιστό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Με ποια λογική μπορεί να γίνεται αυτή η κίνηση, κυρία Τσανάκα? Δηλαδή, ποια είναι η λογική, ποια πιστεύετε? Λογική είναι ότι βεβαίως ο χώρος ο οποίος επιλεγεί δεν ήταν ο καλύτερος, αλλά οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνανε για να καταγραφούν στην ύπατη αρμοστία σε κανονικούς ρυθμούς και μέχρι τέλη Ιουλίου θα ξέραμε όλοι τους αν θα μείνουν στην Ελλάδα, αν θα φύγουν στην Ευρώπη και που θέλουν να πάνε και ποιοι θέλουν να γυρίσουν πίσω. Και από εκεί και έπειτα σε αυτούς που θα μένανε μέσα στην Ελλάδα αναλάμβανε μία ΜΚΟ, η πράξης, να τους νοικιάσει σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Και ξαφνικά μας τους φέρνουν μέσα στην Καβάλα. Το θεωρώ απαράδεκτο γιατί η δημιουργία ενός γκέτο είναι ούτως ή άλλως επικίνδυνο πράγμα, αλλά και η μετακίνησή του μέσα στον αστικό ιστό είναι ακόμη πιο επικίνδυνη. Κυρία Δήμαρχε, εσείς από τη δική σας τη μεριά, από όσο γνωρίζω, έχετε συγκεκριμένες προτάσεις και σχεδιασμό για το πού θα μπορούσαν ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι να πάνε και τι να γίνει με τους πρόσφυγες. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κανείς όμως δεν σας ακούει και επειδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα παρελάβουν υπουργοί, βουλευτάδες, γίνεται ένας κακός χαμός, επιτρέψτε μου για τον όρο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που πρέπει να γίνει δεν γίνεται. Όχι βέβαια. Και ειλικρινά δεν ξέρω ποιος χαράζει τη μεταναστευτική πολιτική. Διότι αρκούσε ένα mail από τους αλληλέγγυους στο συντονιστικό όργανο του κυρίου Βίτσα για να λάβουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Ποιος χαράζει τη μεταναστευτική πολιτική, πείτε μου. Ερώτημα που, για το οποίο απάντηση δυστυχώς δεν έχουμε να σας δώσουμε. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα βέβαια και το ύφος σας και τον τόνο σας τώρα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβάνομαι ότι η απόφαση θα είναι ομόφωνη, θέλω να πιστεύω. Το πώς θα κινηθείτε από εδώ και έπειτα? Το πώς θα κινηθούμε από εδώ και έπειτα θα το δούμε. Φυσικά η Καβάλα δεν είναι ένας
μια πόλη πολιτισμένη. Δεν σκοπεύω να οργανώσω διαδηλώσεις και τέτοιου είδους πράγματα, αλλά τουλάχιστον αξίζαμε καλύτερης μεταχείρισης, πιστεύω. Και με τη στάση που έχετε δείξει μέχρι στιγμής, γιατί είστε από τους λίγες δημάρχους της χώρας μας που από την πρώτη στιγμή, κυρία Τσανάκα, πραγματικά έχει κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι της. Να το πούμε και αυτό. Φυσικά. Έτσι. Να μην πούμε για τα έξοδα που ήταν για τα πάνω οικονομικά. Από 400.000, για τα οποία δεν έχουμε, παρόλο που μας έχουν υποσχεθεί την Άρτα με τα Γιάννενα, δεν έχουμε δει ακόμη τίποτε. Αλλά όχι έτσι. Δεν επιτρέπεται αυτή η συμπεριφορά, τη βρίσκω απαράδεκτη. Η μετακίνηση έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει όχι, από όχι, το Ισκικαπού? Όχι. Φυσικά πρέπει να ξαναρίξουν χρήματα για να φτιάξουν τους χώρους ενός εγκαταλελειμμένου στρατόπεδου. Όπως καταλαβαίνετε, χρήματα εδώ, χρήματα εκεί που τα σκορπούν έτσι τόσο εύκολα, σε μια εποχή που κόβουν το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, θα μείνουμε με αυτή σας την φράση. Παρακολουθούμε το θέμα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κυρία Δήμαρχε, για το πώς θα πάνε από εδώ και έπειτα οι επόμενες ημέρες. Μακάρι να βρεθεί λύση, μακάρι να εισακουστείτε έστω και την τελευταία στιγμή. Και η πρόταση που έχετε κάνει από την αρχή αυτής της υποθέσεως τελικά να γίνει και πράξη. Εγώ μόνο αυτό μπορώ να πω. Το Δημοτικό Συμβούλιο βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα και θα δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Σωστά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά, κυρία Δήμαρχε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δύσκολο το θέμα. Να δούμε τελικά τι θα γίνει από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου. Ακόμη μια φορά όμως, για να αλλάξουμε τώρα θέμα, αγανακτισμένοι είναι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ της Τράκης. Ζητούν τα αυτονόητα. Επαρκές προσωπικό για να καλύπτει τις ανάγκες των τριών νομών, Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης, αλλά και μεγαλύτερο στόλο ασθενοφόρων. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι τη δεδομένη στιγμή 20 περίπου ασθενοφόρα βρίσκονται σε συνεργεία με μηχανικά προβλήματα και μόλις 14 είναι στην υπηρεσία των πολιτών. Χρόνια ολόκληρα στο ίδιο θέργο θεατές παραμένουν οι εργαζόμενοι στις μονάδες του ΕΚΑΒ Θράκης. Τα προβλήματά τους είναι πια τόσο οικεία που μοιάζουν κανονικότητα. Τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και περίπου 20 ασθενοφόρα που παραμένουν σε συνεργεία την ώρα που τα μάχημα δεν ξεπερνούν τα 14. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα σκηνικό μεγάλης ταλαιπωρίας για τους εργαζόμενους αλλά και αυξημένης επικινδυνότητας για τους πολίτες που θα χρειαστούν ομιγέννητο τις υπηρεσίες τους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι χρόνια, δεν είναι τωρινά. Έχουμε βαρεθεί να τα λέμε, έχουμε γίνει γραφικοί. Θα αρχίσουμε τα ασθενοφόρα. Έχουμε λήψεις σε όλους τους τομείς, από το Βόρειο Εύρο μέχρι την Ξάνθη. Περιμένουμε, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος, μέσα στον Ιούνιο να έρθουν 7 καινούργια ασθενοφόρα. Η διανομή θα γίνει όπως το κρίνει η διεύθυνση. Και ελπίζουμε να έρθουν το συντομότερο για να βγάλουμε το καλοκαίρι. Άλλη τεράστια έλλειψη είναι το προσωπικό, το οποίο υπάρχει μόνο στην Αλεξανδρούπολη, αν πούμε επαρκές προσωπικό. Σε όλους τους υπόλοιπους τομείς υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Από μια εργασία που κάναμε στο σωματείο, διαπιστώσαμε ότι θέλουμε γύρω στα 50 άτομα διασώστες για να επανδρωθούν τα κέντρα υγείας και όλες οι βάσεις από την Ορεστιάδα μέχρι την Ξάνθη. Με 6 ακόμη ασθενοφόρα αναμένεται να στελεχωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ Θράκης. Ωστόσο, ερώτημα παραμένει ποιος θα τα οδηγεί. Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Πασχάλης Κακαλίδης, γραμματέας των εργαζομένων ΕΚΑΒ Θράκης, από τύχη δεν χάθηκε κάποια ζωή μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, προσλήψεις και τέτοια πράγματα. Οπότε η δύναμη του ΕΚΑΒ είναι αυτή. Mm-hmm. Υπάρχουν 2 ασθενοφόρα σε κάθε πόλη και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Ειδικά στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, που δεν υπάρχουν μαγνητικοί, τομογράφοι κτλ. Και υπάρχουν συχνές διακομιδές, το ότι δεν έχουμε θρηνήσει θύματα ακόμη είναι ένα ευτυχές γεγονός. Γιατί μένει ολόκληρη η περιοχή με ένα ασθενοφόρο. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ στην Αλεξανδρούπολη αναμένουν και την απόφαση για τη μετακίνησή τους σε νέο χώρο. Αυτή τη στιγμή, υπό διαμόρφωση για να υποδεχτεί το ΕΚΑΒ, βρίσκεται ένας χώρος στο παλιό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τον κύριο Κακαλίδη, πρόκειται για χώρο 20 τετραγωνικών μέτρων, που είναι ο πλέον ακατάλληλος για 40 άτομα εργαζόμενους. Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για τον καλοπισμό και την προστασία του πλατανότοπου στο Μαΐστρο της Αλεξανδρούπολης. Ήδη το περιμετρικό τείχος οδεύει προς ολοκλήρωση, ενώ οι εργασίες έχουν σχεδόν τελειώσει στο βόρειο τμήμα του συγκεκριμένου σημείου. Στόχος της τοπικής κοινότητας είναι όλες οι εργασίες να ολοκληρωθούν πριν το πανηγύρι του Ιουλίου προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης του πλατανότοπου στον οικισμό Μαΐστρου, που ξεκίνησαν πριν περίπου 2 εβδομάδες με στόχο τον καλοπισμό αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που βρίσκεται στο σημείο.
Οι εργασίες εδώ στον Πλατανότοπο έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες. Γίνεται η λιθοδομή του τοιχείου, η οποία είναι μια δύσκολη εργασία και ο χρόνος που χρειάζεται πρέπει να είναι αρκετός, γιατί είναι πολύ λεπτομέρης η εργασία που κάνουν οι άνθρωποι εδώ. Οι εργασίες συνεχίζονται. Θεωρώ ότι αυτή την εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες που γίνονται στο τυχάκι που γίνεται για την προστασία του χώρου αυτού και συνέχεια θα μπούμε στο εσωτερικό που θα γίνουν εκεί εργασίες για την κατασκευή, τα παγκάκια και τις βρύσες, όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν. Οι εργασίες, όπως μας ενημερώνει ο Γιάννης Ναϊτίδης, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου, στο βόρειο τμήμα, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%. Βρισκόμαστε στο βόρειο τμήμα των εργασιών, όπου εδώ έχουν ολοκληρωθεί στο 90% οι εργασίες. Έχει γίνει λιθοδομή, έχει γίνει παρέμβαση από πάνω που είναι με πέτρα για να μπορεί ο κόσμος να κάθεται. Μια μικρή διαμόρφωση, γιατί ήδη έχει γίνει ένα κομμάτι μιας διαμόρφωσης του χώρου, έτσι ώστε να μπει τον καζόν και να είναι όλα όμορφα και ωραία. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά. Είχαμε και κάποιους ιδιώτες που μας βοήθησαν δίνοντάς μας υλικά με σκοπό να δουλέψουμε και να εργαστούμε στον χώρο αυτό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι αφού ολοκληρωθεί και το κομμάτι που έχουμε περιμετρικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Έχουμε ολοκληρώσει και εδώ τις εργασίες μας. Το επόμενο τμήμα που θα κάνουμε των εργασιών θα είναι ο Πλατανότοπος, στο κεντρικό σημείο, με σκοπό να ολοκληρωθεί και να είναι ο Πλατανότοπος όλος φληθόκτιστος, να μην υπάρχει πρόσβαση αυτοκινήτων ανεξέλεγκτη μέσα στο χώρο αυτό. Άρα λοιπόν έτσι ελέγχουμε τον Πλατανότοπο με τα τραπεζοπαγκάκια που θα γίνουν μέσα και με όλη αυτή τη διαμόρφωση θα έχουμε ένα όμορφο χώρο αναψυχής. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο πρώτο συνέδριο αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που διοργανώθηκε το Σαββατοκύριακο στην Αλεξανδρούπολη. Ένα συνέδριο στο οποίο ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο θησαυρός που ουσιαστικά παραμένει ανεκμετάλλευτος ακόμη και στην περιοχή του Εύρου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν η Αλφα Τηλεόραση. Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά είναι ο αναξιοποιητός θησαυρός της Ελλάδος. Αυτό τόνισαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σε συνεργασία με την Ένωση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος και την Ομάδα Παραγωγών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Εύρου Ροδόπης. Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά στη χώρα μας αποτελούν ένα πραγματικό θησαυρό που μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί όπως πρέπει. Η περιοχή δική σας συγκεντρώνει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον σε επίπεδο αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και από πλευράς ειδών, αλλά και από πλευράς επιχειρηματικότητας, αλλά και από πλευράς ενδιαφέροντος της περιφέρειας. Επομένως, πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία η επόμενη κίνηση πλέον μετά το συνέδριο να είναι μια μεγάλη πιλωτική εφαρμογή με ένα χαρακτηρισμένο πολλαπλασιαστικό υλικό που είναι και το θέμα της δικής μου της παρουσίασης, το οποίο θα προέρχεται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα. Οι ελληνικές έρευνες για τα αρωματικά φυτά, ιδίως για τα αυτοφύη, προσελκύουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον από πολλές χώρες, τόσο ανεπτυγμένες ιδίως στη Γαλλία με την εκτεταμένη γεωργία της, όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και στην Ανατολική Ευρώπη. Ο λόγος είναι ότι αρκετά αρωματικά φυτά έχουν αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική και πιθανώς αντικαρκινική δράση, ενώ γενικότερα θεωρούνται ότι προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στον Εύρο υπάρχουν πολλά φυτά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Είναι το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών που διοργανώνεται εδώ στην περιοχή μας και νομίζω ότι ως περιφέρεια πρωτοπορούμε για ακόμη μια φορά, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς αλλά και στους νέους αγρότες να στραφούν προς μια δυναμική καλλιέργεια με μέλλον. Ο τόπος μας, η περιφέρειά μας είναι πολύ πλούσια σε αρωματικά φυτά. Καιρός είναι λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα, να το κάνουμε συγκριτικό πλεονέκτημα και να το κεφαλοποιήσουμε. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής είναι προς την κατεύθυνση που θέλει η περιφέρεια να κάνει ένα βήμα προς τα μπροστά. Στα γνωστότερα της χώρας μας ανήκουν η ρίγανη, το θυμάρι, το θρούμπι, το φασκόμηλο, το φλισκούνι, ο γλυκάνισος, η λεβάντα, η μαστίχα χίου, ο κρόκος κοζάνης, η λουίζα. Παράλληλα, στη χώρα μας έχουν αρχίσει εκτός από τις παραδοσιακές και βιολογικές καλλιέργειες περίπου 15 τέτοιων φυτών. Τα φυτά αυτά αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς για ροφήματα, διαιτητικά συμπληρώματα, λειτουργικά τρόφιμα, φάρμακα, φυτοφάρμακα, εντομοαπαθητικά, καλλιντικά, έλαια αρωματοθεραπείας. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν η Αλφα Τηλεόραση.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα τελευταία χρόνια δίνει μεγάλη σημασία στον πρωτογενή τομέα της στην Ελλάδα, γιατί με τις συνθήκες τις οποίες υπάρχουν σήμερα, ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να δώσει διέξοδο, πιστεύουμε, στο οικονομικό πρόβλημα στο οποίο υπάρχει. Γι' αυτό, επειδή βλέπουμε εδώ και χρόνια ότι ασχολούνται πάρα πολύ με αρωματικά φυτά και ξέρουμε ότι και στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα τα αρωματικά φυτά τα οποία υπάρχουν και ποσοτικά και ποιοτικά είναι πολύ καλύτερα από τα οποία υπάρχουν στις γειτονικές χώρες και στο εξωτερικό και γι' αυτό είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο. Αποφασίσαμε να μπούμε δυναμικά σε αυτόν τον κλάδο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.